Μετά το ναυάγιο στο Κάιρο, ο πόλεμο έχει επιστρέψει για τα καλά στη λωρίδα τη Γάζας. Το Ισραήλ προχώρησε σε 20 αεροπορικέ επιδρομέ κατά τη διάρκεια τη νύχτα με αποτέλεσμα να σκοτωθούν τουλάχιστον 4 άνθρωποι. Στόχο ήταν θέσεις μαχητών τη Χαμά με το Δελαβίβ να διαμηνύει ότι θα συνεχίσει τι επιθέσει κατά ηγετικών στελεχών τη οργάνωση. Πολλέ περιοχέ στη λωρίδα τη Γάζα έχουν καταστραφεί ολοσχερό από τι αεροπορικέ επιδρομέ και περισσότεροι από 400.000 άνθρωποι έχουν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν τα σπίτια του. Yeah. Το Ισραήλ δείχνει να έχει αλλάξει τακτική, κρατώντα τι χερσαίε δυνάμει στι θέσει του και προχωρώντα κυρίω σε αεροπορικέ επιδρομέ. Παράλληλα, ρουκέτε τη Χαμά συνεχίζουν να εκτοξεύονται προ Ισραηλινά εδάφη. Το Συμβούλιο Ασφαλεία του ΟΗΕ καταδίκασε για μία ακόμη φορά την επανέναρξη των εχθροπραξιών και κάλεσε το Ισραήλ και τους Παλαιστινίους να επιστρέψουν στο τραπέζι του διαλόγου.